Olá, amigo, que volta, ai, tocar o filho. Ore to prota, já sas ne vedes, to prota, ani mora Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη σε όλους τους συνδημότες και τις συνδημότησές μας, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά στους χιλιάδες επισκέπτες που έχουν πλημμυρίσει την Τρίπολη και τα χωριά μας τις τελευταίες μέρες. Σήμερα έχουμε παραδοσιακό τριπολιτσιώτικο Πάσχα όπως παλιά, με ένα κινηματογραφικό σκηνικό που θυμίζει παλιές γειτονιές της Τρίπολης. Ξέρετε, συνάντησα ανθρώπους που μου είπαν ότι αυτό ήταν το σπίτι μου. Ξέρετε, τα σπιτάκια που έχουν φτιαχτεί είναι φωτογραφίες από σπίτια πραγματικά που υπήρχαν. Με παραδοσιακή δημοτική μουσική, με το παραδοσιακό βελία, με γλέντι, με χορό μέχρι αργά το βράδυ, γλεντάμε παραδοσιακά το Πάσχα στην Τρίπολη. Η Τρίπολη επέστρεψε δυναμικά ως πασχαλινός προορισμός. Ύστερα από την περσινή επιτυχία ήρθε η φετινή που είναι κατά την άποψή μας ακόμα μεγαλύτερη και βέβαια προσδοκούμε πάνω σε αυτό κάθε χρόνο ο Δήμος να χτίζει έτσι ώστε η Τρίπολη να γίνει από τους top, από τους κορυφαίους προορισμούς για το Πάσχα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους με υγεία προσωπική στον καθένα και στην καθεμία και οικογενειακή. Πραγματικά μετά από αρκετό καιρό βλέπουμε το παραδοσιακό Πάσχα της Τρίπολης έτσι όπως το είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια χωρούς τους περιορισμούς της πανδημίας με χαμόγελο σε όλα τα πρόσωπα και πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι υγεία, ευτυχία, προκοπή σε όλους, εύχομαι ειρήνη στον κόσμο. Εύχομαι πραγματικά η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Ανάσταση στη ψυχή μας και βέβαια ακόμα και μια τέτοια που είναι χαρούμενη στιγμή να έχουμε στο μυαλό μας και όσους χάθηκαν το τελευταίο διάστημα στα Τέμπη και όπου αλλού. Να έχετε υγεία, δύναμη και προκοπή. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Πατροπαράδοτο, τριπολιτσιώτικο, αρκαδικό Πάσχα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Παραπέμπει βέβαια στις παραδόσεις, στα ήθη και στα έθιμα του λαού μας. Και επιπλέον η Ανάσταση σε όλα είναι εκείνη που θα δώσει νέα όθηση στον τόπο και στους πολίτες.
νομίζω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό αποδεικνύει και η παρουσία τόσων ανθρώπων εδώ στην Τρίπολη. Βέβαια το αρκαδικό, το τριπολιτσιώτικο Πάσχα είναι σημείο αναφοράς για την πόλη, για την περιφερειά μας. Πάσχα στην Τρίπολη, ένα ξεχωριστό Πάσχα, ένα Πάσχα το οποίο το ζούμε από μικρά παιδιά, ένα Πάσχα με τα δημοτικά μας τραγούδια, αυτά τα αξέχαστα δημοτικά τραγούδια. Εδώ στην πλατεία Άρεος, όπως κάθε χρόνο, υπάρχει χαμόγελο, υπάρχει χαρά, υπάρχει κέφι, υπάρχει διασκέδαση. Υπάρχει χαμόγελο, ελπίδα, ισοδοξία και εύχομαι κάθε μέρα του χρόνου μας να είχα τη σημερινή. Για μέρα χαράς, χαμόγελου, ελπίδας και ισοδοξίας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από δύο πιεστικές χρονιές του κορονοϊού, της πανδημίας. Έχουμε το Άγιο Φως να γεμίσει βαθιά μέσα μας με αγάπη, ελπίδα και δύναμη, ώστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για μας, για τους γύρω μας, για τον τόπο και την πατρίδα μας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Το τρομαράζουμε κύριε Κωνσταντινόπλο, το Πάσχα στην Τρίπολη, κόσμος, επιτυχημένο διάρκεια. Όχι μόνο στην Τρίπολη, σε όλη την Αρκαδία. Από το Λεωνίδιο μέχρι την Κορτινία έχει πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη, αισιοδοξία, να αναστηθούν όλες οι ελπίδες. Άλλο ένα Πάσχα που μας βρίσκει ευτυχώς καλά μετά την απομόνωση τόσων χρόνων όπως έκανε ο κορονοϊός. Εύχομαι με υγεία και του χρόνου, αισιοδοξία. Αυτό άλλωστε μας λέει και η Εβδομάδα των Παθών, ότι μετά από το δύσκολο έρχεται πάντα κάτι εύκολο και πάντα υπάρχει δυνατότητα για το καλύτερο. Με υγεία και του χρόνου όλοι εδώ. Ο καιρός σύμμαχος, παρόλο που έχω μια σχετική συνεργά, δεν πειράζει. Χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη, με υγεία, δύναμη, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, Ανάστησης Κυρίου να φέρει χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο, προπάντων υγεία. Χρόνια πολλά. Ευχές καταρχήν σε όλους τους δημότες μας, Χριστός Ανέστη, υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα πολλά. Νομίζω ότι η εκδήλωση μιλάει μόνη της, είναι μια... πάρα πολλοί κόσμος, ξένος κόσμος και οι δικοί μας εδώ και θεωρώ ότι όταν χορεύει, υπάρχει μεγάλος χορός, τότε διασκεδάζουμε σίγουρα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Εύχομαι πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, πολύ όμορφο είναι, μας βοήθησε και ο καιρός. Εύχομαι πάντα να είναι όλος ο κόσμος καλά με υγεία. Πιστεύω μιλάει εικόνα από μόνη της. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και ό,τι καλύτερο. Ο καιρός από ό,τι φαίνεται βοηθάει, οπότε καλή διασκέδαση σε όλους. Οπότε δεν σωστούμε να δούμε το τελικά το περιβόητο ράλι, την πίστα για μοτοσυκλέτες και για αυτοκίνητα από τους αγώνες. Δυστυχώς από ό,τι μάθαμε πριν λίγες μέρες. Το γεγονός, ναι, λόγω ότι δεν πήραμε έκριση από το Υπουργείο, αλλά από ό,τι με διαβεβαίωσαν θα συνεχιστούν κανονικά το πρόγραμμα τον Νοέμβριο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλους τους Τριπολίτες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή και σε όλους τους Τριπολιτσιώτες για την προσπάθεια που κάνατε. Πάρα πολύ ωραία! Το ωραιότερο Πάσχα είναι στην Τρίπολη! Άρα είναι προσοργή αρκετό κόσμο! Συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή! Παραδοσιακό να κρατήσει και να έχει πολύ κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ορτάσουμε το Πάσχα λαμπρά. Όλα είναι ωραία, ο καιρός σύμμαχος. Εύχομαι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και προσευχή ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή μέρα σήμερα στην Τρίπολη. Τηρήθηκαν τα έθιμα και παραδόσεις. Ο κόσμος νομίζω διασκέδασε και στέλνει τα δικά του μηνύματα για ειρήνη, αγάπη, ευτυχία και του χρόνου εδώ. Να είμαστε καλά. Εύχομαι Χριστός Ανέστη, η Ανάσταση προσωπική και σε όλους οικογενειακή. Για ο Δήμαρχος ο Κώστας Τζούμης, αυτό που βλέπουμε στην πόλη είναι ανεπανάληπτο. Εύχομαι σε όλους να είσαστε καλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Όπως βλέπετε είναι μια μέρα που ο κόσμος έχει γεμίσει την πλατεία του Άρεως. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, τα αρνιά ψήνονται και σύντομα θα σε φύρουμε στον κόσμο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες χρόνια πολλά, απανταχού Έλληνες και σε εσάς και στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
και βασικά θέλω να πω ότι είναι η μέρα αγάπης που την έχουμε ξεχάσει τελευταία και πρέπει ο ένας να αγαπάει τον άλλον, γιατί όταν έχουμε μόνο δύσκολες στιγμές τη θυμόμαστε. Χρόνια πολλά στους πολίτες μας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους τους Αρκάδες, σε όλους τους Τριπολιτσώτες, σε όλη την Ελλάδα. Χριστός Ανέστη, πιστεύουμε ότι είναι η μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης και ο Δήμος Τρίπολης βοηθάει σε αυτό το πράγμα με όλα αυτά εδώ που βλέπετε και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που τον έχουμε δίπλα μας και μπορούμε και εμείς να βγούμε μετά από τόσα χρόνια που είμαστε με τον κορονοϊό. Θα ευχηθούμε καταρχάς χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη στους συνδημότες μας και στους επισκέπτες στο Δήμο μας να έχουν υγεία και κάθε καλό. Όλα καλά, ο καιρός κράτησε να περάσουμε όμορφα τις μέρες. Γιορτή μεγάλη της χριστιανοσύνης είναι η ελπίδα του γένους από τα χρόνια της σκλαβιάς. Γι' αυτό να κάνω λόγο να μου πεις κάτι παραπάνω εσύ εδώ. Λόγω και ιστορικών του κουμέτωνο που έχεις φέρει όμως δημοσιότητας. Ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου και το Πάσχα είναι γιορτές και της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας. Εμείς έχουμε μια ξεχωριστή από την κολοκοτρονέικη αντίληψη με το περίφημο Βελία, που είναι χαρακτηριστικό της πελοποννησιακής διατροφής, και έχουμε και ένα περίτεχνο κρέας, γιατί εμείς ψήνουμε το κρέας με τις κλιματόβεργες που είναι πολύ πιο νόστιμη καύση μήλη από τα κάρβουνα, τα γνωστά. Και υγεία και προκοπή στην πατρίδα. Το ζευγάρι κάνει κύκλο στις αγαπής μου το αντίπο. Para.